Ως μια εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη, χαρακτήρισε το κλείσιμο της λαϊκής για το ερχόμενο Σάββατο ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Γιώργος Βαβλιάρας. Ο ίδιος, μάλιστα, ερωτηθεί σχετικά από το Top Channel, δηλώνει πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε οι παραγωγοί που πραγματικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα να αποζημιωθούν. Δυστυχώς, έτσι ακριβώς είναι. Και βέβαια, κανείς δεν είναι χαρούμενος γι' αυτό. Κανείς δεν χαίρεται. Αλλά φαντάζομαι να γνωρίζετε κι εσείς και οι ακροατές σας, ότι οι τηλεθεατές, δεν ξέρω πού εκτελείτε, ότι σε θέματα υγείας δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις. Βγήκε το συνεργείο για έλεγχο και δυστυχώς αυτά που μου μεταφέρανε και τις εικόνες που μου στείλανε σε φωτογραφίες ήταν απαράδεκτες. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Έχετε δίκιο. Τους καταλαβαίνω περισσότερο ίσως και από τους περισσότερους, γιατί ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει παραγωγός. Τι σημαίνει να έχεις την παραγωγή σου έτοιμη και να μην μπορείς στις διαθέσεις. Αλλά δυστυχώς ο νόμος είναι νόμος. Και βέβαια όταν βγαίνει το κλιμάκι έξω για έλεγχο, εγώ δεν μπορώ να πω μην κάνει τη δουλειά σας. Πρέπει να κάνει τη δουλειά τους όσο γίνεται καλύτερα. Τι να πω από εκεί και πέρα, σαν λάβουν τις ευθύνες αυτοί που έχουν τις ευθύνες για να διορθώσουν τα πράγματα που, αν θυμάστε, πριν κανένα μήνα περίπου έγινε σούσουλο πάλι για τη λαϊκή, με δικιά μου παρότριση να διορθωθούν πράγματα. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς. Κοντά στο ξερό και ήδη κυκλοφορώ. Πρέπει να διορθούν πράγματα. Στη στιγμή δεν μπορώ να κάνω καμιά δήλωση αυτού του είδους. Δεν είμαι αυτός που μπορώ να διαθέσω χρήματα. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, αρχές Σεπτεμβρίου, να βγει αυτό το πολυπέπτο που περιμένουμε πρόγραμμα από το ΠΕΠ για ρευστότητα. Νομίζω μέσα από εκεί θα μπορούν να ικανοποιηθούν και δεν είναι έτοιμα δικό μας και την περιφερειακή και δικό μου να δούμε αν μπορούν να στηριχτούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ξέρετε επίσης ότι από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης για αυτά που χάσαν η παραγωγή υπάρχει η φροντίδα, εγκρίθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπάρξει μια επιδότηση σε αυτούς που πραγματικά έχουν πρόβλημα, τους παραγωγούς βασικά.